Καλό, δώσε το μια χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, για πάμε, δώστε μας την εικόνα της Γενικής Συνέλευσης, τι υπόθηκε, ποια θέματα συζητήθηκαν, τι έγινε, ήταν και αρκετοί εκεί στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν, έτσι, και υποψήφοι και κάτοικοι. Για πάμε, τι συζητήθηκε, ναι, τα θέματα. Ναι, ήταν μια Γενική Συνέλευση ενημέρωσης και συζήτησης για τα θέματα του χωριού, για τα έργα που χρειάζονται και για την τουριστική μας ανάπτυξη. Γενικά και μπήκε και το θέμα της αφαλάτωσης. Αναμενόμενο, ναι. Ναι. Η συνέλευση είχε πάρα πολύ κόσμο και μας τιμήθηκαν επίσης συνόδευση και το Δημοτικό Συμβούλιο και η Τοσίθη Δήμαρχη, τους οποίους ευχαριστώ για μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Σε πολλά θέματα και εντάξει, καταλήξαμε σε το ότι χρειάζεται το χωριό, κάναμε τις προτάσεις μας, τα έργα που χρειαζόμαστε κλπ. Για την αφαλάτωση τώρα. Εκεί φαντάζομαι, λένε οι πληροφορίες και δικές μου, ότι επικεντρωθήκατε στο θέμα της αφαλάτωσης στη Μαλάβρα. Δηλαδή η περισσότερη συζήτηση στάθηκε σε αυτό το θέμα ιδιαιτέρως, έτσι. Ναι, ήταν το τελευταίο θέμα και εντάξει, ήταν αναμενόμενο να συζητηθεί αρκετά, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επιτάνευσε η σκέψη ότι δεν είναι λογικό να γίνει στη Μαλάβρα σε ένα κλειστό κόρπο και σε αυτό το σημείο ένα τέτοιο έργο, γιατί θα δημιουργήσει όσο αφού κοινάνε κινδύνους για όλο το κόρπο και συμβούν για το Καβούς και τον Πακιάμο. Και λέμε πολύ να γίνει σε οποιαδήποτε σημείο στην διαδρομή και να γίνει βέβαια για να συμβοληθούν οι άνθρωποι μας σε όλα τα χωμογήπεδα, να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε σημείο της διαδρομής. Και έτσι βγήκε ένα ψήφισμα, το πρώτο ονομάζεται το Πολιτιστικό Σύλλογο, το οποίο δεχτήκαμε όλοι ομόφωνα τελικά. Αφού παρατεθήκαν και μελέτες και τελευταίες με ανθρώπων διδακτόρων και δεν ξέρω τι, για την δεξιότητα. Το ψήφισμα λοιπόν λέει καθέτος ότι δεν θεωρούμε τη μονάδα, η χωροθέτηση της μονάδας στη Μαλάβρα. Ναι. Ναι, αυτό τώρα, ας πούμε, ενημερωθήκατε από κάποιους ειδικούς γι' αυτό το θέμα, έγινε δηλαδή κάποια μελέτη και λέτε όχι, έτσι, γιατί... Δεν είχαμε καλέσει σε καμία φάση μέχρι σήμερα, πουθενά, για να πούμε τη γνώμη μας. Είπαμε ότι θα και θα και θα καλέσουμε το καβούσι μετά από το δημοκρατικό λόγιο στον Εστέρο. Εκ των προτέρων δεν μας κάνουμε, αλλά δεν μας καλέσαν μέχρι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είχαμε καλέσει όλο το Δήμο και όλους να έρθουμε, όσοι ήρθαν. Επιστημονικά τώρα, ναι, δεν είχαμε τον επιστήμονα ή την ενημέρωση από κανέναν από το Δήμο, όσο όφελε να μας στείλει μελέτη και ενημέρωση και επιστημονικά δεδομένα, και όλο το χρόνο να το κάνει και είχε προαναγγελθεί η συνέλευση εδώ και εκεί καιρό, με αναμενόμενο θέμα όπως το είχαμε πει στην αφαλάτωση. Και έτσι βασιστήκαμε σε διάφορες διδακτορικές και άλλες μελέτες επιστημόνων, τις οποίες βρήκαμε μόνοι μας. Αυτό τώρα είναι, ναι, το να λέτε όχι, ναι, πρόεδρε, το να λέτε όχι, χωρίς να το έχετε, να το έχετε δει, ας πούμε, περισσότερο, τι να πω τώρα, δηλαδή με ειδικούς ή με κάποια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί εκεί είναι το θέμα, καταλαβαίνω, έτσι, δεν έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή θα πρέπει να δούμε τη μελέτη, τι προβλέπουν οι επιστήμονες για το συγκεκριμένο χώρο, για το συγκεκριμένο κόλπο του Καβουσίου εκεί της Μαλάβρας. Αν δεν υπάρξει αυτό, πώς μπορείτε να λέτε όχι στην αφαλάτωση? Εμείς βασιστήκαμε σε επιστημονικές μελέτες. Ναι, οι οποίες όμως δεν μπορεί να είναι για κάτι άλλο. Σε άλλα σημεία της Ελλάδας, χωρίς να μας παραδώσει, ας πούμε, ο Δήμος Καφερούντας, ότι σκοπιμότητα αυτή η μελέτη ή άλλη. Όχι, βασιστήκαμε σε μελέτες που υπάρχουν, επιστημονικότατες, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, από άλλες μονάδες και παραδείγματα κτλ. Ναι. Βασιστήκαμε και συλλογική. Τώρα, αν αυτό είναι μια μελέτη, ας την έφερνε μια που ήξερε ότι γίνονται στην μελέτη εδώ και ένα μήνα πώς ήταν, είναι να το παραθέσει. Πώς είναι, δεν είναι αυτό ήταν.
Όχι, μισό λεπτό τώρα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέει μια φίλη ακροάτρια εδώ, είχατε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητήθηκε αυτό το θέμα? Γιατί ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας που συζητιέται το όνομα, έχετε το δικαίωμα ψήφου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που συζητήθηκε ήταν η σύμβαση μεταξύ του ΕΒ και Δήμου για την προγραμματική, έτσι. Άρα εκεί δεν είχατε δικαίωμα να ψηφίσετε? Όχι, στη σύμβαση. Δεν το ξέρω. Το εξή, να σας πω κάτι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν παρευρέθηκα λόγω ανωτέρας βίας, αλλά ενημερώθηκα ότι η απόφαση αυτή θα περνόταν έτσι κι αλλιώς, γιατί 22 εκατομμύρια δεν γύριζουν πίσω δε, και θα περνόταν ομόχωνα, αλλά δεν θα εχωροθετεί το, αυτή ήταν η ενημέρωσή μου, το που θα γίνονταν η μονάδα. Εντάξει, χρόνια τώρα μιλάμε για την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα βίας, αν και είναι συνέχεια, υποδείγμα από τους πρόεδρους, είναι συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εγώ δεν υπάρχει καμία σκοπιμό που θα αναλύσω ή να είμαι, επειδή ήταν κάτι θέμα δικό μου, ανωτέρες και με την ενημέρωση αυτή δεν παρευρέθηκα στο συγκεκριμένο, δεν θα άλλαζε τίποτα αν παρευρισκόμουν. Και από εκεί και πέρα... Μα ναι, εντάξει, δεν θα έλεγε κάτι, αλλά δεν είναι συμβολικό το θέμα ότι της καταψήφισης σας. Αλλά δεν θα άλλαζε τίποτα. Ωραία, οπότε συζητήθηκε λοιπόν στη Γενική Συνέλευση και το ψήφισμα που εκδόθηκε είναι κατά της αφαλάτωσης, βασισμένη σε επιστημονικά, μελέτες επιστημονικές τέλος πάντων, που έχουν γίνει για άλλες περιοχές. Ναι, για άλλες. Ωραία. Οπότε αυτό το ψήφισμα, είπατε, είναι από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνο. Ομόφωνα όχι λοιπόν το Καβούσι στην αφαλάτωση της Μαλάβρας. Μάλιστα, κύριε Ρημεδιάκη, ωραία. Ήταν εκεί αρκετοί, δεν ξέρω. Ναι. Έχει εναντίον της αφαλάτωσης, εναντίον της χωροθέτησης στη Μαλάβρα. Ναι, εντάξει. Έχει εναντίον της αφαλάτωσης, γενικά. Να μείνει στη Μαλάβρα, στο φυσικό. Ναι, αυτό το καταλάβαμε. Αυτό το λέει το Καβούσι, ομόφωνα όχι του Καβουσίου. Το Καβούσι το λέει, δεν το λέει κάποια άλλη περιοχή. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Παραβρέθηκα και αρκετοί, είπατε, και υποψήφοι, δήμαρχοι. Και δημοτική σύμβουλη. Δεν ξέρω, έμαθα ότι έγινε ψιλοχαμός εκεί με τις τοποθετήσεις των... Εντάξει, αυτό κάποια νευράκια, ξέρετε, λεκτικά, και ένα και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα, αλλά εντάξει, δεν ήταν τα 20 τέλος εκεί κάτι ψιλονευράκια, δεν ήταν τίποτα ψιλονευράκια, δεν ήταν ψιλονευράκια, ήταν κάτι... Μάλιστα. Yeah. Ωραία. Τώρα, αναμένουμε το ψήφισμα αυτό να πάει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, γιατί προς αυτό απευθύνεται, και να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Σαφώς και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, εννοείται, η τοπική κοινωνία. Τώρα, με ρωτά ο κύριος Πετράς και ο κύριος Προϊστάκης ήταν εκεί. Είπαν όχι, ότι είναι προεκλογική φωτοβολίδα όλο αυτό. Ό,τι απαντάτε. Ερώτηση είναι, κύριε Ρεμεδιάκη, αυτό εδώ. Ερώτηση τοποθέτηση. Τι απαντάτε, αν είναι προεκλογική φωτοβολίδα όλο αυτό? Δηλαδή, από τον Δήμαρχο, ότι θα γίνει η αφαλάτωση της Μαλάβρας, αν είναι προεκλογικό, αυτό λέει. Τώρα το καταλαβαίνω και εγώ, μου explain η Ειρήνη εδώ δίπλα μου την ερώτηση. Υπόθηκε αυτό από οι ομιλητές, ότι τελικά αυτό είναι πανάκριβο και ότι είναι πρακτικά δύσκολο να γίνει και πανάκριβο στο νερό και ότι είναι προεκλογική, ας πούμε, φωτοβολή. Υπόθηκε αυτό. Εγώ να σας πω, δεν θέλω να το κρίνω. Εγώ θέλω να βασίζομαι πάνω σε γεγονότα και σε μελέτες. Αν είναι φωτοβολίδα, δηλαδή θα φανεί. Γενικά δεν κάνω, ας πούμε, ποτέ μου παιχνίδι εντυπώσεων. Μάλιστα. Ωραία. Και θα το ξαναδούμε έτσι κι αλλιώς. Κύριε Νεμενιάκη, είστε και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος σε κεντρικό ψηφοδέλτιο.
Οπότε θα έχουμε όλη την ευκαιρία, φαντάζομαι, να το κουβεντιάσουμε και μαζί. Ναι, έτσι. Όπως για το θέμα αυτό. Είναι η σύμβαση μεταξύ Δήμου και το ΕΒ, αυτό για την αφαλάτωση της Μαλάβρας. Ενδεχομένως να είναι και ένα προεκλογικό τρίκ. Θα το δούμε αυτό, θα δείξει. Θα το δούμε, ναι. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, αυτά με τη Γενική Συνέλευση του Καβουσίου. Γενικότερα για το τουρισμό ήταν... ήταν ένα από τα θέματα, μάλλον αρκετός κόσμος πήρε μέρος σε αυτή τη διαδικασία, υπήρχε απαρτία τέλος πάντων στη Γενική Συνέλευση και το Καβούσι λέει ομόφωνα όχι, ομόφωνα όχι στην αφαλάτωση. Ναι, ωραία, έτσι θα δούμε λοιπόν. Ναι, εντάξει, κύριε Μεδιάκη, καλημέρα, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω, θα θέλετε εσείς να πείτε κάτι. Καλό μήνα να έχουμε, γεια σας.